μέρος της Επιτροπής της Γυναικούσας Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση και θα κάνουμε μια μικρή αναφορά για το πώς δημιουργήθηκε και τι σήμερα στοχεύει να κάνει. Από το 2002 συστάθηκε και λειτουργήσε η Ειδική Συνοδική Επιτροπή της Εκκλησίας της Ελλάδος περί γυναικείων θεμάτων. Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή περί των γυναικείων θεμάτων πρότεινε τη σύσταση του διαδικτυακού δικτύου γυναικών και τη δημιουργία σε κάθε Μητρόπολη υπηρεσία γυναικείων θεμάτων. Το Μάρτιο του 2006 συστάθηκε η Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων της Ιεράς Επιτροπής Αθηνών και διορίστηκε πενταμελής διοικούσα επιτροπή με βασικούς σκοπούς την έγκυρη ενημέρωση για κάθε θέμα που αφορά τη σύγχρονη γυναίκα, την έπρεπτη αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, την ανάπτυξη της αποστολής και την ενδυνάμωση του ρόλου της γυναίκας στο έργο της ενορίας. Την ανάπτυξη νέων μορφών εθελοντικής δράσης, τη συνεργασία και ανάληψη κοινών δράσεων με άλλους φορείς. Η προηγούμενη διοικούσα επιτροπή θεώρησε σωστό να ξεκινήσει πιλωτικά από τις ενορίες μιας ή δύο αρχιερατικών περιφερειών και να συνεχίσει και στις υπόλοιπες, επεξεργάστηκε θέματα που αφορούν τη γυναίκα κάτω από το γενικό τίτλο «Η γυναικεία ταυτότητα σε καιρούς κοινωνικής αστάθειας» και πραγματοποίησε με επιτυχία ημερίδες και εκδηλώσεις. Η σημερινή Υπηρεσία Γυναικείων Θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών, που υπάρχει πλέον στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας και ανήκει στο καταξιωμένο πλέον Ίδρυμα Θεματικής Επιμορφώσεως, με την καινούργια διοικούσα επιτροπή έχει χαράξει θεματικούς άξονες όπως η ισοτιμία των φύλων, ο ρόλος της γυναίκας στη σύγχρονη κοινωνία, η θέση της γυναίκας στην οικογένεια, το θέμα της εργασίας των γυναικών και αφιερώνει την πρώτη χρονιά στην ανίδευση στερεοτύπων σε όλους τους χώρους και τη δυνατότητα παρεμβάσεων. Η συγκεκριμένη δε εκδήλωση είναι η πρώτη εισαγωγή στο θέμα, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες ανάλογες. Σήμερα θεωρήσαμε καλό να θυμίσουμε και να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα την απευθούσα διοικούσα επιτροπή και όσες κυρίες απεχώρησαν, διότι πραγματικά έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για την επιτυχία της επιτροπής. Και θέλουμε να καλέσουμε σε συνεργασία και επικοινωνία όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να ανταλλάξουμε ιδέες, να προσπαθήσουμε μαζί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την επιτυχία της Επιτροπής Γυναικείων Θεμάτων της Ιεράς Αρχιεπισκόπης Αθηνών. Θα ήθελα τώρα να καλέσω τον πατέρα Δαμάτιο Αυγουστίδη, εκπρόσωπο του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου, να κάνει την έναρξη της σημερινής μας εκδήλωσης. Είναι χαρά και τιμή να είμαι σήμερα ανάμεσά σας εκπροσωπώντας τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην Σπάρτη λόγω της εορτής του Αγίου Μύκονος. Και επομένως στην Εκκλησία βλέπετε έχουμε καθιερώσει ένα είδος κλωνοποίησης εδώ και πολλά χρόνια, διότι πάντοτε δια εκπροσώπων είμαστε πανταχού παρόντες. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με λεπτομέρειες και να μεταφέρω τυπικά απλώς συγχαρητήρια και ευλογίες για την συνέχεια και την επέκταση αυτού του έργου της συγκεκριμένης Επιτροπής και γενικότερα του Γραφείου Νεότητος και της Διεύθυνσης Ποιματικής Γάμου και Οικογένειας, διότι ουσιαστικά θα είναι σαν να ευλογούμε τα γέννη μας. Μια από αυτή είναι μια προσπάθεια που όλοι μας, τουλάχιστον οι περισσότεροι όσοι βρισκόμαστε εδώ, με κάποιο τρόπο συμμετέχουν και προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι εδώ και καιρό. Ωστόσο, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Το ένα αφορά αυτό που είπε και η κυρία Λακιώτη πριν, δηλαδή ότι μέρος της σημερινής εκδήλωσης είναι και μία απόδοση τιμής σε εκείνους οι οποίοι με πιο θεσμικό τρόπο εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή στην απερθούσα διοικούσα επιτροπή. Διότι συχνά στον τόπο μας πηγαίνουμε σε ένα μέρος, πηγαίνουμε σε κάποια δραστηριότητα, πηγαίνουμε κάπου και το θαυμάζουμε και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, αλλά αντιδρούμε συνήθως σαν αυτό να είναι αυτοφίας, να εμφανίστηκε ξαφνικά τη στιγμή που το τιμούμε. Και ξεχνάμε ότι για να γίνει κάτι, οτιδήποτε, για να χτιστεί μια εκκλησία, για να γίνει ένα πνευματικό κέντρο, για να οικοδομηθεί μια δραστηριότητα, για να γίνει ένα έργο, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το ξεκίνησαν, το οραματίστηκαν, δούλεψαν γι' αυτό, έθεσαν τα θεμέλια και γι' αυτόν τον θεμελίο μπορούμε και οικοδομούμε. Διαφορετικά, ή δεν θα μπορούμε να οικοδομήσουμε τίποτα ή θα οικοδομούμε στην άμμο. Έτσι λοιπόν αυτή η ευκαιρία της έναρξης μιας σειράς εκδηλώσεων που οργανώνει η καινούργια Διοικούσα Επιτροπή
θεώρησε καθήκον της υποχρέωση να ξεκινήσει τιμώντας και ευχαριστώντας εκείνους που δούλεψαν μέχρι τώρα. Και θα παρατηρήσω τι μου είπε η κυρία Δρετάκη πριν, γιατί εμείς δεν έχουμε μυστικά μεταξύ μας. Μου λέει, εκείνη βέβαια το λέει από σεμνότητα, λέει γιατί να μας θυμίσετε τι κάνουμε, δεν βλέπουμε να έχει παραχθεί κάποιο έργο. Κοιτάξτε τώρα, μερικές δραστηριότητες είναι σαν τον έρωτα. Δεν το βλέπεις το έργο, αλλά βλέπεις τα παιδιά που γεννιόνται και προχωράει η ζωή. Επομένως, δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή να κάνουμε αξιολογήσεις αν είναι το τάδε ή το δίνα. Εμείς που το παρακολουθούμε χρόνια ξέρουμε και τι έγινε και πώς έγινε και με πόσους σκόπους έγινε και με πόσες δυσκολίες. Πολύ περισσότερο για πράγματα που όταν ξεκίνησαν ήταν και λίγο έξω από τις συνήθειές μας και τις νοοτροπίες μας. Τι σημαίνει Επιτροπή Γυναικείων Θεμάτων σε έναν εκκλησιαστικό χώρο, παραδείγματος χάρη. Και τούτο γιατί έχουμε μία σύγχυση σε αυτό το σημείο. Θα αποκαλύψω άλλο μυστικό, το έλεγα πριν με την κυρία Γιώργα στην είσοδο. Ότι μέσα στη σύγχυση που επικρατεί, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο και είμαστε μονίμως εμπλεκόμενοι στα στερεότυπα, στη δουλεία του αυτονόητου δηλαδή, σε αυτό το οποίο θεωρούμε ότι έτσι είναι επειδή έτσι συμβαίνει και δεν βλέπουμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό. Έτσι λοιπόν, σήμερα νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δούμε αυτά τα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι απλώς ένα καθήκον ή τιμή σε εκείνους που εργάστηκαν μέχρι τώρα, αλλά είναι ένα είδος δημόσιας υπόσχεσης ότι θα προσπαθήσουμε και θα προσπαθήσουν οι άνθρωποι που αναλαμβάνουν την διακονία αυτή, την εθελοντική παρουσία, να υποδομήσουν επί των θεμελίων που παραλαμβάνουν και να αναλάβουν το χρέος απέναντι σε εκείνους που εργάστηκαν μέχρι τώρα να συνεχίσουν αυτό το έργο. Διότι άνευ συνέχειας και άνευ συνέστησης του πώς δημιουργούνται τα πράγματα μέσα στον χρόνο, ούτε παράδοση υπάρχει ούτε δημιουργία. Επομένως δεν είναι ένα καθήκον απλώς, δεν είναι μια απλή τιμητική εκδήλωση, αλλά είναι και μια δημόσια υπόσχεση στο πώς συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια. Και θεωρώ λοιπόν σημαντική αυτή τη σύνδεση ότι αυτή η προσπάθεια συνεχίζεται με μια εκδήλωση που αφορά σε έναν προβληματισμό γύρω από τα στερεότυπα, διότι ακριβώς αυτό είναι και το σημείο αιχμής σε έναν προβληματισμό, ας πούμε πώς οι γυναίκες μας, οι γυναίκες του χώρου του εκκλησιαστικού μπορούν να δημιουργούν, να εμπνέουν, να προωθούν τα πράγματα μπροστά, διότι εάν εμείς ως θεολογία δεν συνειδητοποιήσουμε ότι στην παράδοσή μας ουκ εν άρσεν ηθήλ και επομένως έχουμε ένα κοινό τόπο αγώνος και αν από την άλλη μεριά οι προσεγγίζοντες δεν συνειδητοποιήσουν ότι η εξέλιξη μέσα στην εκκλησία είναι θέμα ζωής και όχι συνδικαλισμού, τότε δεν θα βρούμε αυτό το κοινό τόπο. Μόλις αρχίσουμε και βρίσκουμε αυτό το κοινό τόπο, δηλαδή μόλις αποδεσμευτούμε από τα στερεότυπα, τα πράγματα θα είναι ευκολότερα όσον αφορά την έμπνευση και δυσκολότερα όσον αφορά την πράξη, διότι οι αντιστάσεις θα είναι πάντοτε εκεί. Επομένως, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εκ μέρους του Μακαριωτάτου τις κυρίες που ανιδιοτελώς σε βάρος άλλων υποχρεώσεων, σε βάρος της προσωπικής του ζωής. Έχουμε σήμερα ένα από τα θύματα αυτής της ιστορίας, ο κύριος Δρετάκης που μας θυμάμαι την παρουσία του, ο οποίος υπέστη την απώλεια της συζύγου του κάποιες μέρες και ώρες, η οποία δραστηριοποιείται στα θέματα αυτά. Έχουμε και άλλα αφανή θύματα του συζύγου των υπολείπων κυριών, οι οποίοι δεν είναι εδώ. Επομένως, καταλαβαίνετε ότι η τιμή αφορά ευρύτερα την ενότητα των ανθρώπων. Επομένως, ήθελα να μεταφέρω τις ευχές, τις ευλογίες, τις θερμότατες, τις ευγνώμονες ευχαριστίες του Μακαριωτάτου για όλη την μέχρι τώρα προσπάθεια και την ευχή και την ευλογία να συνεχιστεί αυτό το έργο και θα ήθελα να παρακαλέσω τον πατέρα Αντώνιο ή την κυρία Σκαδά, ποιος έχει αναλάβει την ευθύνη, να προσκαλέσουμε και να δώσουμε τα τιμητικά τους επέμβους της, ας το πούμε, το υλικό μέρος που συμβολοποιεί τις ευχαριστίες, οι οποίες δεν μπορούν να εξαντληθούν στα συμβολικά μικρά πράγματα, αλλά αυτά τα μικρά πράγματα θα θυμίζουν ότι είναι μόνιμη η ευγνωμοσύνη. Καλούμε τις κυρίες αλφαβητικά, να μην υπάρξει επαξίες. Η κυρία Ιβαλιώτου, Χριστίνα, να προσέλθει. Και η Έσχα, τι έσχονται καλούμε την οσιολογητά την κατηγουμένη Φιλοθέη Μοναχή, η οποία δεν θα μπορέσει να έρθει. Ευχαριστώ.
κυρία Γιαννουλά του Κοβέου Περσεφόνη. Και την οποία θα τη χρειαστούμε οπωσδήποτε λόγω της πολύτιμης εμπειρίας της. Την κυρία Σταυριανοπούλου Βασιλική. Κυρία Τσιμπούκη Εύα, την κυρία Δρετάκη Μαρία, η οποία υπήρξε και πρόεδρος της Επιτροπής μας για μεγάλο διάστημα και πιλότα. Έλατε, κύριε Μαρία. Την κυρία Παπαευαγγέλου, τελικό σχόλιο μετά τις ευχαριστίες είναι ότι αυτό δεν είναι αποστράτευσης. Να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε να σας ενοχλούμε, γιατί σας χρειαζόμαστε και νομίζω ότι δικαιούται η κυρία Δρετάκη ως η απεριθούσα πρόεδρος εκ μέρους των κυριών όλων να μας απευθύνει ένα μικρό λόγο, ένα μικρό ερώτημα. Εγώ, για μένα ήταν μεγάλη τιμή να μου ζητηθεί να συμμετέχω στην Επιτροπή για τα γυναικεία θέματα και σε συνέχεια αυτό, σε αυτό που παρατήρησε ο πατήρ Αναμάντιος, ότι πρέπει να θυμόμαστε αυτούς οι οποίοι δούλεψαν προηγουμένως. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω δύο ονόματα. Τον Επίσκοπο Αχελόου, ο οποίος ξεκίνησε την υπηρεσία γυναικείων θεμάτων, ήταν η ψυχή της υπηρεσίας και εγώ έμαθα πάρα πολλά και σε αυτή την Επιτροπή, όπως επίσης και την Χριστίνα τη Βάγια, η οποία ήταν εκείνη η οποία ξεκίνησε όλες τις υπηρεσίες. Βέβαια, στη δεύτερη περίοδο, ο πατήρ Αδαμάντιος ήταν εκείνος ο οποίος μας προέτρεψε και μας έδινε πολύ σημαντικές ιδέες. Αλλά οτιδήποτε έγινε στην Επιτροπή, δεν έγινε σε προσωπικό επίπεδο, ήταν όλο αποτέλεσμα της όλης της ομάδας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.